Ο Έλληνας ζωγράφος Ανδρέας Βουρλούμης γεννήθηκε σαν σήμερα 29 Ιουλίου 1910. Ο Ανδρέας Βουρλούμης ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη καλλιέργεια και παιδεία. Είχε ισχυρές και καλά διαμορφωμένες απόψεις για την Ελλάδα και τη ζωή, τις οποίες εξέφραζε ήπια και σεμνά, όπως ήταν και ο χαρακτήρας του. Ο Βουρλούμης μεγάλωσε στην Αθήνα και από μικρός ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, αν και ποτέ δεν σπούδασε συστηματικά ζωγραφική ή σχέδιο. Σπούδασε χημεία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, χωρίς όμως να εξασκήσει αυτό το επάγγελμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τελειώνοντας τις σπουδές του στη χημεία, αναχώρησε για το Παρίσι με σκοπό να συνεχίσει τις σπουδές του εκεί, αλλά εν τέλει πραγματοποίησε ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής και παρακολούθησε μαθήματα χαρακτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού. Το 1936 επέστρεψε στην Αθήνα, όπου και εγκαταστάθηκε οριστικά. Η Αθήνα αποτελεί σταθερή πηγή έμπνευσης για το έργο του. Ο Βουρλούμης ζωγράφησε κυρίως υδατογραφίες, τέμπερες, παστέλ σε χαρτί και ελαιογραφίες σε μουσαμά, συνήθως μικρού μεγέθους. Ασχολήθηκε και με την βυζαντινή τέχνη, αφού μαθήτευσε κοντά στον ζωγράφο Φώτη Κόντογλου την δεκαετία του 1940. Φιλοτέχνησε επίσης πολλές προσωπογραφίες, επώνυμων και μη, κάτι που απέδωσε μερικά από τα σημαντικότερα δείγματα της τέχνης του. Πέρα από τις προσωπογραφίες, ασχολήθηκε και με την παραστατική απεικόνηση, την νεκρή φύση, την τοπιογραφία και τους εσωτερικούς χώρους. Για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουρλούμη, επιλέξαμε το έργο «Προσωπογραφία ο Διπόρος», λάδι σε ξύλο, από την ελληνική συλλογή της Λεβεντίου Πινακοθήκης.